Χαίρετε κυρίες και κύριοι, βλέπετε Flash τηλεόραση, είμαι ο Κώστας Μαυρίδης και μόλις έχει ξεκινήσει το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Σήμερα είναι Τετάρτη, 23η ημέρα του Οκτωβρίου του 2024. Θα ξεκινήσουμε με μια είδηση που προέκυψε μετά από ευρεία σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ανακοίνωση που έκανε ο ίδιος ο Υπουργός ο Κώστας Τσιάρας. Απαγορεύεται λοιπόν σύμφωνα με την κατάληξη της σύσκεψης η μετακίνηση εγωπροβάτων σε όλη την επικράτεια, σε όλη την ελληνική επικράτεια, γιατί υπήρξαν κρούσματα ευλογιάς σε εγωπρόβατα τόσο στον Εύρο όσο στην Μαγνησία αλλά και την Πελοπόννησο στην περιοχή της Κορινθίας. Αποτέλεσμα αυτών, για να υπάρξει φραγμός και για να αποτραπεί η εξάπλωση της νόσου που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη σε ό,τι αφορά το ζωικό κεφάλαιο, απαγορεύεται η μετακίνηση είτε για πάχυση είτε για οποιαδήποτε άλλο λόγο κοπαδιών από μία περιοχή σε άλλη. Μάλιστα υπήρξε και η συγκεκριτική πρόταση να κλείσουν τα σφαγεία όλης της χώρας, όμως αυτό τελικά δεν αποφασίστηκε. Θα τα δούμε όλα αυτά στην εξέλιξη του Δελτίου, ξεκινώντας με την δήλωση του Υπουργού, του Κώστα Τσιάρα, που ουσιαστικά ανακοινώνει την απόφαση για την απαγόρευση μετακίνησης. Μάλιστα την στιγμή που λόγω και της αλλαγής του καιρού και που μπαίνουμε σιγά σιγά στο χειμώνα, πολλά είναι τα κοπάδια που μετακινούνται και από την Δυτική Μακεδονία προς τον Θεσσαλικό κάμπο. Πάμε να δούμε το τι είπε ο κύριος Τσιάρας. Η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ακόμα σοβαρή επιδημιολογική απειλή, καθώς έχει καταγραφεί έξαρση της ευλογιάς των προβάτων. Η ευλογιά είναι μια εξαιρετικά μεταδοτική ασθένεια, η οποία, τονίζω, δεν απειλεί τη δημόσια υγεία, καθώς είναι μια πάθηση που δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Δυστυχώς όμως, είναι ιδιαίτερα μεταδοτική στα ζώα. Συνεπώς, με γνώμονα την ασφάλεια των ζώων και των κτηνοτρόφων μας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά σε άμεσα μέτρα. Από σήμερα ανακοινώνουμε την πλήρη απαγόρευση μετακίνησης των εγωπροβάτων για αναπαραγωγή, πάχυνση, βοσκή και σφαγή σε ολόκληρη την επικράτεια για ένα δεκαήμερο. Τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία, προκειμένου να περιορίσουμε την εξάπλωση της ζωονόσου και να διασφαλίσουμε ότι η κρίση αυτή θα αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως έγινε και με την πανόλη των μικρών μυρικαστικών. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τους κτηνιάτρους και όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών, αλλά και με τους ίδιους τους περιφερειάρχες, με τους οποίους είχα νωρίτερα σύσκεψη για την άμεση εφαρμογή των μέτρων και την παρακολούθηση της κατάστασης. Με οδηγό την αντιμετώπιση της πανόλης, καλούμε τους κτηνοτρόφους να ακολουθήσουν πλήρως τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών, όπως έπραξαν με συνέπεια και υπευθυνότητα και στο πρόσφατο παρελθόν. Είμαστε βέβαιοι ότι με τη συνεργασία όλων μας θα καταφέρουμε να περάσουμε και αυτή την κρίση. Θα μείνουμε στο θέμα της ευλογιάς των κρουσμάτων που προέκυψαν σε εγωπρόβατα, αλλά και τον κίνδυνο που ελοχεύει, αποτέλεσμα του οποίου ήταν η απόφαση να απαγορευτούν οι μετακινήσεις εγωπροβάτων σε όλη την ελληνική επικράτεια. Θα κουβεντιάσουμε με τον Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας και Δυτικό Μακεδόνα, τον Δημήτρη το Μόσχου, τον οποίο βρίσκουμε στην Καστοριά. Κύριε Μόσχο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Καταρχήν, τι ενημέρωση έχετε και πόσο, ποια είναι η εικόνα, ποιο είναι το πρόβλημα? Κοιτάξτε να δείτε, η ενημέρωση που υπάρχει μετά τα κρούσματα τα οποία είχαμε στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, δηλαδή από το νομό Σερών μέχρι και τον Εύρο, φαίνεται ότι τις προηγούμενες μέρες ο ιός μεταπήδησε και έχει φτάσει στην Κόρινθο και στη Μαγνησία, που αυτό σημαίνει ότι δεν λειτουργήσαν τα μέτρα τα οποία είχε πάρει η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα με τις απομονώσεις των εκτροφών αυτών ή ότι έχει γίνει μια μεταφορά λαθρέων ζώων προς τα σε αυτές τις περιοχές ή ότι έχουν μεταφερθεί ζωοτροφές οι οποίες μετακίνησαν και τον ιό. Γιατί εδώ μιλάμε για την ευλογιά, ο οποίος είναι ένας ιός που είναι πολύ πιο δύσκολος από ό,τι ήταν η πανόλη την οποία διαχειριστήκαμε το προηγούμενο διάστημα. Την ξέρουμε σχεδόν από τα τέλη περίπου, στα μέσα μάλλον του Αυγούστου. Έχουμε ζητήσει τη δημιουργία μιας επιτροπής από μεριάς του Υπουργείου. Το προηγούμενο διάστημα δεν κατέστη δυνατό να δημιουργηθεί αυτή η επιτροπή για τη διαχείριση των ζωονόσων, η οποία προβλέπεται και από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό.
Απέναντια στο Υπουργείο, χθες βλέποντας τα κρούσματα τα οποία βγήκαν στην Κόρυθο και στη Μαγνησία, έφτιαξε μια σύσκεψη μιας επιτροπής που αυτό που πραγματικά μας θλίβει είναι ότι ουσιαστικά σε αυτή την σύσκεψη δεν συμμετείχε κανένας, μα κανένας κτηνοτρόφος. Και μάλιστα συμμετείχαν και περιφερειάρχες και αντιπεριφερειάρχες αγροτικής και είναι άξιο να πούμε ότι ούτε οι ίδιοι βάλανε ζήτημα ότι δεν μπορείς να συζητάς για την κτηνοτροφία χωρίς κτηνοτρόφους. Και πραγματικά μας λυπεί και για τη στάση που κράτησε και η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Το σημειώνουμε αυτό, είναι αξιοπρόσεκτο πράγματι. Θέλω όμως να μείνουμε στην ουσία του θέματος. Τι σημαίνει ευλογιά στα υγοπρόβατα? Είναι μια νόσος, καταλαβαίνω ότι μεταδίδεται και είναι και πιο δύσκολη, όπως είπατε. Μεταδίδεται πολύ γρήγορα στο κοπάδι και ενδεχομένως στα διπλανά κοπάδια. Πολύ γρήγορα στο κοπάδι. Μπορεί να μείνει ζωντανός ο ιός και εκτός ζώου μέχρι και 6 μήνες σε κατάλληλες συνθήκες. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Η θνησιμότητα περίπου είναι ίδια με αυτή της πανόλης. Όσον αφορά για το ζωικό κεφάλι, η βιβλιογραφία μιλάει για 60 με 70% θανάτους του κοπαδιού. Αλλά πέρα από αυτή υπάρχουν σοβαρά άλλα ζητήματα που και τα ζώα τα οποία θα μείνουν, ας πούμε, και θα επιζήσουν δεν θα είναι παραγωγικά. Αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι δεν έχει καμία σχέση και δεν μεταφέρεται στον άνθρωπο. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό να το πούμε. Δεν περνάει στην τροφική αλυσίδα είτε από το γάλα είτε από το κρέας. Όχι, όχι. Είναι καθαρά κίνδυνη για τον άνθρωπο. Είναι τελείως ακίνδυνη. Ωραία. Αυτό είναι θετικό. Μέσα στο αρνητικό που υπάρχει θέμα με το ζωικό κεφάλαιο. Μαθαίνω ότι 16.000 περίπου εγωπρόβατα έχουν θανατωθεί λόγω της ασθένειας. Κοιτάξτε να δείτε, 16.000 εγωπρόβατα έχουν θανατωθεί, είχαν θανατωθεί μέχρι προχθές, που δίνει τα επίσημα στοιχεία όσον αφορά την ευλογιά. Αν μιλήσουμε και για τα ζώα τα οποία σφαχτήκανε και για την πανόλη, ήδη έχουμε αγγίξει τις 60.000 ζώα που χαθήκαν μέσα σε ένα τρίμηνο. Και βλέπουμε ότι ξεκινάει μια διαχείριση του συστήματος ξανά με την ίδια μορφή. Κλείνουμε τα σφαγεία, υποχρεώνουμε τους κτηνοτρόφους και μάλιστα με πρόστιμα, αν βρεθούν σε βοσκότοπο, τουλάχιστον αυτό το δεκαήμερο. Χωρίς να υπάρχει καμία μέρημνα για ζωοτροφές, χωρίς να υπάρχει στήριξη για τους κτηνοτρόφους, τι γίνεται με αυτό το κομμάτι. Και από εκεί και πέρα μπαίνει και ένα ζήτημα ότι δεν υπάρχει και ένα δεύτερο πλαν B. Δηλαδή, αυτά τα μέτρα βλέπουμε ότι μέχρι στιγμής απόδωσαν έμεν στην πανόλη, που μιλούσαμε όμως για έναν ιό ο οποίος δεν ήταν τόσο επιθετικός όσο αυτός της ευλογιάς. Ήταν πιο εύκολα διαχειρίσιμος, γιατί εκεί μιλάς για τη ζωή ενός ιού ο οποίος είναι για 2 μέρες, ενώ εδώ μιλάς για έναν ιό που σας είπα ότι μπορεί να φτάσει και τους 6 μήνες. Επομένως, είναι μια τελείως διαφορετική συνθήκη. Δυστυχώς η κυβέρνηση, σας λέω, αυτό που κάνει είναι ότι δεν κάθεται να συζητήσει μαζί μας. Ξέρουν το θεωρητικό κομμάτι, γιατί έχουν το επιστημονικό δυναμικό από μεριάς της ιατρικής που ενημερώνονται, αλλά δεν ξέρουν το τεχνικό και την εφαρμογή του το πώς μπορεί να εφαρμοστεί στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Αυτό το πράγμα δεν θέλουν να το συζητήσουν μαζί μας, δεν θέλουν να μπούμε συνυπεύθυνοι. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά τι σκέφτονται. Και κοιτάξτε να δείτε, εδώ έρχεται μια οικονομική καταστροφή στην εγωπροβατοτροφία, που αν σκεφτείτε ότι αυτό το διάστημα η καλύτερη αγορά για μας τους κτηνοτρόφους στα αμνοερήφια είναι η αγορά του εξωτερικού. Τις μέρες αυτές είχαν ξεκινήσει σφαγές για μικρά αρνιά της τάξης των 4 με 7 κιλό. Τα έχουμε πει πολλές φορές για την περίοδο του Πάσχα, ότι είναι ουσιαστικά τα αρνιά τα οποία βγάζουμε κέρδος εμείς από την εκμετάλλευση, τα οποία θα φεύγανε στο εξωτερικό. Κλείνοντας τα σφαγεία σε όλη την Ελλάδα, είτε υπάρχει κρούσμα είτε δεν υπάρχει κρούσμα, αυτό είναι εγκληματικό, γιατί με αυτή τη λογική μένουν όλα αυτά τα ζωντανά άσφαγα, τα οποία μετά από 10 μέρες θα έχουν περάσει τα 7 κιλά, άρα δεν είναι για αυτές τις αγορές. Άρα θα μείνουν στόκ στις μονάδες, θα τρώνε το γάλα, θα χρειάζεται η διατροφή τους επιπλέον, θα χρειάζεται ένα τεράστιο κόστος. Γι' αυτό δεν απαντάει το Υπουργείο και μάλλον και γι' αυτό δεν μας δέχεται και στην Επιτροπή, γιατί φοβάται ότι θα βάλουμε και αυτά τα ζητήματα που δεν έχουν να κάνουν μόνο με το κομμάτι της διαχείρισης όσον αφορά το κλείσιμο των σφαγείων. Γιατί το κλείσιμο των σφαγείων θα το αντιμετωπίσει πολύ καλά απέναντι στην κατανάλωση, θα φέρνει εισαγόμενα κρέατα τα οποία θα πλασάρει στην ελληνική αγορά. Και δεν θα υπάρχει τίποτα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι η κτηνοτροφία καταστρέφεται ουσιαστικά και δεν υπάρχει μέρημνα για αυτό το πράγμα. Σήμερα, με την απόφαση μετά τη σύσκεψη, ο Έλληνας κτηνοτρόφος απαγορεύεται να μετακινήσει το κοπάδι του. Επειδή ακόμα δεν έχει κλείσει ο καιρός, επιτρέπεται να το βοσκήσει? Όχι. Όχι. Άρα πρέπει να είναι στη στάνη, κλειδωμένο. Ναι.
Και μα είναι ρητή. Ναι, προφανώς όμως δεν έχει απολύτως προμηθευτεί τα εφόδια, γιατί ακόμα ο χειμώνας δεν έχει έρθει. Άρα θα αναγκαστεί να ταΐσει ζωοτροφές το διάστημα αυτό το οποίο θα τις κατανάλωνε όσοι έχουν αποθηκεύσει την περίοδο του χειμώνα. Ακριβώς. Αλλά πέρα από αυτό είναι και ένα ζητούμενο το τι θα γίνει με τη διαχείριση των ζωοτροφών. Γιατί, για παράδειγμα, οι ζωοτροφές οι οποίες έρχονται, που είναι αρκετές, δηλαδή παραγωγή ζωοτροφών στην Ελλάδα μετά από αυτό που έχει γίνει με τα καλλιέργητα που μείναν την προηγούμενη χρονιά, που φαίνονται στο ΟΣΔΕ το 30% της γης, που παράγανε ζωοτροφές στις περισσότερες περιοχές, όπως και στη Δυτική Μακεδονία, που αγγίζει το 37% ακαλλιέργητων ζωοτροφών. Έτσι, οι περισσότερες ζωοτροφές έρχονται από την περιοχή των Σερών, που εκεί υπάρχει μια καραντίνα για 3 μήνες. Άρα ζωοτροφές δεν υπάρχουν. Ή από τη Θεσσαλία, που εκεί πάλι υπάρχει μια καραντίνα που αναγκαστικά θα πρέπει να κρατηθεί 3 μήνες. Και σας είπα και το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, αν ένα κοπάδι ζώα ή οποιοδήποτε έχει περάσει με τον ιό από ένα τριφύλι, έχει μείνει ο ιός στο τριφύλι. Όταν κοπεί αυτό και βγαίνει μπάλα, κάτω από συνθήκες συγκεκριμένες, μπορεί να μείνει ζωντανό και να επηρεάσει το δικό μου κοπάδι μετά από 7 μήνες που θα το ταΐσω. Επομένως, είναι και ένα ζητούμενο τι γίνεται και με αυτό το πράγμα. Ούτε σε αυτό θέλουν να απαντήσουν. Δηλαδή, είναι ένα σύνθετο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σαν κτηνοτρόφοι, με το οποίο δεν ξέρω ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική, γιατί δεν θέλει να συζητήσει μαζί μας. Υπάρχει θεραπεία στην όσο ή είναι η σφαγή μονάχα? Δεν υπάρχει καμία θεραπεία. Καμία θεραπεία. Εμείς αυτό που έχουμε προτείνει για τη διαχείριση, και ήδη το βλέπουμε ότι από σήμερα κιόλας, γιατί παρακολουθούμε, ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς παρακολουθούμε και το τι γίνεται πανευρωπαϊκά. Έχει ανοίξει μια συζήτηση την τελευταία εβδομάδα για τους εμβολιασμούς για αρκετές ασθένειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται ότι και η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή τουλάχιστον, που ασχολείται με αυτά τα ζητήματα, καταλαβαίνει ότι δεν είναι πια διαχειρίσιμη η κατάσταση, γιατί υπάρχει και τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά την ασθένεια του καταρροϊκού, την οποία την έχουμε ζήσει και το 2014. Και στην Ελλάδα ήδη υπάρχει, έχει αρχίσει και δημιουργεί προβλήματα. Δεν είναι βέβαια στην ένταση που υπήρχε το 2014. Ο ιός, ήδη κάποια ζώα έχουν αποκτήσει αντισώματα, το αντιμετωπίζουν λίγο πιο ελαφριά. Αλλά το οικονομικό αποτέλεσμα μιας μονάδας που θα κολλήσει καταρροϊκό είναι η απώλεια εισοδήματος λόγω μη σωστής παραγωγής των ζώων το επόμενο διάστημα. Η δικιά μας η πρόταση είναι συγκεκριμένη, ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί στη ζώνη ελέγχου, δηλαδή στα 3 χιλιόμετρα, να εμβολιαστούν όλα τα ζώα και περιμετρικά τη ζώνη ελέγχου για να μπορέσουμε να ελέγξουμε την όσο. Αυτό το πράγμα το Υπουργείο δεν θέλει να το συζητήσει, λέγοντας αστεία πράγματα ότι επηρεάζει τις εξαγωγές, τη φέτα, το ένα το άλλο. Ενώ αυτά δεν ισχύουν, δηλαδή μερικές φορές είναι να γελάζει. Για παράδειγμα, τη στιγμή αυτή τυροκομείται γάλα από αυτές τις περιοχές. Δεν επηρεάζει τη φέτα. Γιατί δεν υπάρχουν απογορεύσεις. Δηλαδή είναι μερικές φορές, θα την πω την έκφραση και συγγνώμη που θα την πω, είναι γελιότητες αυτά τα επιχειρήματα που προσπαθούν να μας εμφανίζουν. Και δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική γιατί επιμένουν σε αυτό το πράγμα. Ένα τελευταίο ερώτημα. Υπάρχει κρούσμα, σφάζεται το κοπάδι. Αποζημίωση μπορεί να αντικαταστήσει το κοπάδι? Τώρα πάμε σε άλλο τραγελαφικό. Βγαίνει μία ανακοίνωση από μεριάς του Υπουργείου και λέει ότι θα αποζημιωθούν με 250 ευρώ. Και όταν παίρνουμε την αναλυτική απόφαση του ΦΕΚ, αυτό που διαβάζουμε λέει το εξής. 250 ευρώ θα πάρουν μόνο τα καθαρόιμα ζώα αυτά που έχουν πεντιγκρί, χαρτί. Εάν μιλάμε για την Ελλάδα, για να μπορείς να έχεις πεντιγκρί, χρειάζεται να έχεις πιστοποιητικό από ελληνικό κέντρο γενετικής βελτίωσης. Πράγμα που δεν υπάρχει. Άρα το 250 φεύγει. Πάμε στο 220. Λέει, θα αποζημιωθούν με 220 ευρώ τα ζώα που είναι από 1 μέχρι 3 ετών. Τα υπόλοιπα θα αποζημιωθούν με 60% της τιμής αυτής. Δηλαδή, μεσοσταθμικά, ένας παραγωγός αυτό που θα πάρει σαν αποζημίωση θα είναι κοντά στα 150 ευρώ. Με 150 ευρώ ούτε αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου γίνεται, ούτε τίποτα. Και κοιτάξτε να δείτε και Μαυρίδη, είναι και το άλλο. Στην ηλικία, για παράδειγμα, τη δικιά μου, όταν εγώ σφάξω το κουπάδι μου σήμερα, θα είμαι τρελός να πάω να ξανακάνω τα ζώα, δουλεύοντας 365 μέρες το χρόνο και με μια πολιτική τέτοια η οποία χτυπάει σήμερα την κτηνοτροφία, γιατί ζούμε και άλλες καταστάσεις, εδώ υπάρχουν πιέσεις και από τις βιομηχανίες γάλακτος για να μειωθεί η τιμή, έχουν μειωθεί οι επιδοτήσεις. Μιλάμε για τρελές επιδοτήσεις οι οποίες τις έχουν πάρει
διάφοροι εκμεταλλεύοντας τους δίθεν ιδιόκτητους βοσκοτόπους και στη δικιά μας περιοχή είναι πολύ έντονο αυτό, δεν νομίζω ότι μπορεί να ακολουθηθεί. Και τα επίσημα στοιχεία, για να ξέρετε, από το 2013, γιατί ψάξαμε να δούμε τι γίνεται από το 2013 μέχρι σήμερα με την Ευλογιά, το 2013 είχαμε μια αυτάρκεια στο εγωπρόβειο κρέας το 136%. Δηλαδή φτιάχναμε και εξαγωγές, παρόλο που γινόταν όλα τα χρόνια εξαγωγές. Σήμερα που μιλάμε, η αυτάρκεια είναι στο 96% και οδεύουμε προς τα κάτω. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα το παρακολουθούμε το θέμα, γιατί φαίνεται ότι έχει και συνέχεια. Να είστε καλά. Στην πολιτική επικαιρότητα διαφορετικά ερμηνεύεται η εκδήλωση, η δεύτερη κατά σειρά εκδήλωση του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας και η ομιλία που έκανε ο πρώην Πρωθυπουργός μιλώντας σε κοινό που μεταξύ των οποίων ήταν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και στελέχη της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Το θέμα, η ακρίβεια, αλλά και η δυνατότητα και η αναγκαιότητα της χώρας να φτάσει το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε να δούμε και να ακούσουμε το τι είπε ο πρώην Πρωθυπουργός σε ένα μικρό απόσπασμα που επιλέξαμε αμέσως τώρα. Δεν πάει σε σωστή κατεύθυνση ούτε η χώρα ούτε η οικονομία. Και θέλω όχι να κινδυνολογήσω, θέλω όμως να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου. Αν δεν αλλάξουμε πορεία, θα ξαναπέσουμε σε τοίχο. Και μάλιστα συντομότερα από όσο πιστεύουμε. Αν η μεγάλη πρόκληση της προηγούμενης δεκαετίας για τη χώρα ήταν η αντιμετώπιση της χρεοκοπίας, η πρόκληση της τρέχουσας δεκαετίας δεν μπορεί να είναι άλλη από τον τερματισμό, ακούστηκε και πριν, τον τερματισμό αυτής της διαρκούς πορείας απόκλησής μας από τον μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στην οικονομία. Και στο εισόδημα και στο κράτος δικαίου και στο κοινωνικό κράτος και στις δημόσιες υποδομές. Ο τερματισμός της απόκλησης και η έναρξη μιας πορείας σταδιακής σύγκλησης. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015-19 κατάφερε να αντιμετωπίσει με επιτυχία την πρώτη πρόκληση, να βγούμε από τη χρεοκοπία. Πάμε τώρα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης, όπου νωρίς το πρωί σήμερα στις 11.30 πραγματοποιήθηκε η απεργιακή κινητοποίηση των εκπαιδευτικών. Μετά από απόφαση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προχώρησαν σε 24ωρη απεργία. Απεργία στην οποία προσέφυγε στη δικαιοσύνη το Υπουργείο και κρίθηκε καταχρηστική, με αποτέλεσμα να βγει η ΑΔΔ, οι δημόσιοι υπάλληλοι δηλαδή, και να καλύψουν τους εκπαιδευτικούς που απεργούν, αλλά και ταυτόχρονα να κηρύξει απεργία η ΟΛΜΕ, οι καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πάμε στο ρεπορτάζ, τι δήλωσαν οι απεργοί μιλώντας στην κάμερα του Φλάς. Παλεύουμε για μόρφωση και δωρεάν παιδεία. Απεργιακή κινητοποίηση σήμερα των δασκάλων, νηπιαγωγών αλλά και καθηγητών. Πανεκπαιδευτική απεργία σε όλη την Ελλάδα. Πάνω από 50 απεργιακές συγκεντρώσεις σήμερα. Χθες έγινε η πιο τρισάθλια κίνηση από τον Υπουργό Παιδείας που έβγαλε παράνομη την απεργία των δασκάλων. Βέβαια υπάρχει, η απεργία γίνεται με απόφαση της Ελεγκτικής Επιτροπής της ΑΔΔ. Είναι πραγματικά έσχος αυτό, η κυβέρνηση να θεωρεί παράνομο το να διεκδικούμε αυξήσεις στους μισθούς όταν έχουμε χάσει πάνω από 6 μισθούς και η αγοραστική του δύναμη πάνω από 60%, όταν μας έχουν καταργήσει το 13ο-14ο μισθό, όταν είναι ο διοριζόμενος πέρι ένα μισθό της πείνας 776, όταν έχουν παραιτηθεί πάνω από 1.000 αναπληρωτές επειδή το κόστος του ενοικίου πολλές φορές είναι μεγαλύτερο από το μισθό του. Είναι παράνομο να ζητάμε να υπάρχουν τα απαραίτητα στα σχολεία που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε σάλιο ούτε ένα ευρώ στα σχολεία για να πάρουμε ακόμα και τα απαραίτητα είδη καθαριότητας, όταν αυτό το πενιχρό πεντακοσάρικο δεν έχει δοθεί ακόμα στα σχολεία. Και γι' αυτό το λόγο δεν αντέχουμε, διεκδικούμε, δεν αντέχουμε άλλο να ζούμε με αυτούς τους πενιχρούς μισθούς, δεν ανεχόμαστε την κατηγοριοποίηση αυτή του σχολείου, τα πειθαρχικά, τις διώξεις που γίνονται
στους εκπαιδευτικούς με εκφοβισμό και τρομοκρατία και διεκδικούμε 20% αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά 13ου-14ου μισθού, δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα, μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών, εξίσωση και αυτό που λένε ότι διόρισαν 28.000, αλλά έχουν γίνει 56.000 αποχωρήσεις. Με όλα τα μαγειρέματα που γίνονται, ακόμα υπάρχουν κενά σήμερα στα σχολεία, ειδικά στις ειδικότητες, και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια, ένας εκπαιδευτικός για τρεις παράλληλες, και διεκδικούμε να πάρθουν πίσω όλες οι συγχωνεύσεις και μάλιστα οι χίλιες και κάτω από τη συλλογική δράση πήραν πίσω τις 500. Λέμε όχι στην κατηγοριοποίηση του σχολείου που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια η αξιολόγηση, λεφτά για την παιδεία και την υγεία, και επίσης και εξίσου στο ωραρίο των υπηαγών με των δασκάλων. Κλιμακώνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά. Αυτό που φοβήθηκε ο Πιερακάκης είναι ακριβώς η μαζική συμμετοχή στην απεργία. Εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για δωρεάν παιδεία, δωρεάν υγεία και δεν θα επιτρέψουμε να συρρυκνώνουν τα μορφωτικά δικαιώματα και να χτυπούν τα εργασιακά δικαιώματά μας. Δωρεάν παιδεία, αυξήσεις στους μισθούς, όχι στα πειθαρχικά και στους εκβιασμούς. Η κυβέρνηση, όταν εφαρμόζει το νόμο Χατζηδάκη, ο κύριος Περιακάκης, έβγαλε την παράνομη την απεργία της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ. Η ΑΔΔΗ άμεσα τα ανακλαστικά προκήρυξε σαν απεργία να κάνει η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ. Εμείς είμαστε πάντως στο πλευρό όλων των συναδέλφων και θα αντισταθούμε σε όλα αυτά που θέλει να περάσει η κυβέρνηση. Πρέπει από το μισθό μας να σας πούμε ότι εδώ ότι ο εισαγωγικός μισθός ενός συνδιόριστου είναι στα 776 ευρώ, ενώ ενός αναπληρωτή αγγίζει τα 953 ευρώ. Να σας πούμε ότι συνάδελφος με 15ετή υπηρεσία αμείβεται με το ποσό των 1050 ευρώ. Πέρα από εκεί, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να εξισωθεί το ωράριο των συναδέλφων υπηαγωγών και των εκπαιδευτικών των ολοκληρωτήσεων δημοτικών σχολείων με όλους τους άλλους εκπαιδευτικούς, όπως να εξισωθούν και τα δικαιώματα των απεργών με τους μόνιμους. Πάρα πολλά προβλήματα στα σχολικά κτίρια. Να σας πούμε εδώ στην Κοζάνη υπάρχουν 7 νηπιαγωγεία, τα οποία τα 2 είναι σε κοντέινερ και τα 5 είναι σε ενοικιαζόμενα καταστήματα και ή φιλοξενούνται σε χώρους δημοτικών σχολείων. Επίσης, να σας πούμε ότι εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να πάρει το Υπουργείο Παιδείας όλες τις επιτύξεις των συγχωνεύσεων των τμήματων και είμαστε κατά εναντίον στο στίβαγμα 25 και πλέον αυτό να ανατάξει. Σίγουρα τα σχολεία μας θεωρώ ότι πέρα από τον μεγάλο αριθμό μαθητών μέσα στην πόλη, ειδικά που έχουν το πρόβλημα, υπάρχουν και έδεσες σε λίγα τετραγωνικά μέτρα. Επίσης, σοβαρά προβλήματα το αντιμετωπίζουν και στην προσχολική αγωγή, όπου οι συνάδελφοι στην υπαγωγή δεν έχουν ωράριο, δεν μπορεί να γίνει καμία αναπλήρωσή τους. Και στην ειδική αγωγή θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν διορισμοί και να είναι οι συνάδελφοι από την 1η Σεπτέμβρη στα σχολεία, να υπάρχει ασφαλή μεταφορά των μαθητών και να εξοπλιστούν τα σχολεία με όλο το βοηθητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι εμείς εκπαιδευτές αυτή την παρούσα χρειαζόμαστε στήριξη. Δεν μπορεί με αγωγές, μηνύσεις και δικαστήρια το Υπουργείο Παιδείας να αντιμετωπίζει τους εκπαιδευτικούς. Καθημερινά δίνουμε την ψυχή μας στο δημόσιο σχολείο, καθημερινά δίνουμε την ψυχή μας να κρατήσουμε ζωντανό το δημόσιο σχολείο για το μέλλον των παιδιών μας, για το μέλλον των μαθητών μας. Δίνοντας συνέχεια στο δελτίο μας, θα πάμε σε ένα θέμα που νομίζω ότι είναι και ελκυστικό, είναι και πικάντικο και πολλές φορές ενδεχομένως μπαίνουμε και στους συλλογισμούς και στις σκέψεις να κάνουμε τα ίδια. Άλλοι αναζητούν στα τυχερά παιχνίδια την καλή τύχη, άλλοι σε κάποιες ευκαιρίες, προσφορές και άλλοι παίρνουν τα βουνά, ψάχνοντας κρυφούς θησαυρούς, αναζητώντας παλιούς χάρτες ή ενδεχομένως κάποια ευγενή μέταλλα που κάποιοι κάποτε κάπου έχουν αφήσει ανιχνευτές. Κυνηγή θησαυρών. Ο Μιχάλης ο Αγραφιώτης έχει το ρεπορτάζ και εμείς με ενδιαφέρον τον ακούμε. Μιχάλη. Πράγματι Κώστα, έχει κατακλειστεί το ενδιαφέρον της περιοχής για κυνηγούς θησαυρών. Βλέπω και στο διαδίκτυο έκανε μια έρευνα. Είναι γεμάτο από ανθρώπους που πουλάνε χάρτες, λένε σημεία, λένε σημάδια και μηχανήματα. Πουλάνε και πολλά μηχανήματα από 500 μέχρι 7.000 ευρώ. Επίσης βγαίνουν και πολλοί χάρτες που είναι αρκετά ακριβοί και πολλοί άνθρωποι μας παίρνουν θύματα επιτηδίων, όχι μόνο την περιοχή μας,
αλλά και από την υπόλοιπη χώρα που θεωρούν ότι η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας κρύβει πολλούς θησαυρούς. Και μάλιστα λένε ότι στην περιοχή του Χασίου, εδώ και δεκαετίες το ακούω αυτό, όχι τώρα, στην περιοχή του Χασίου έχουν πολλές λίρες κατοχικές και της Βικτοριανής περίοδου από Αγγλικές. Λένε ότι υπάρχουν αρχαίοι θησαυροί οι οποίοι βρίσκονται σε αυλές σπιτιών σε χωριά, βρίσκονται σε ορεινές περιοχές χωριών, σε λόφους. Θα μένουν δηλαδή και προσπαθούν να πάρουν μηχανήματα και να ακούσουν το πολυπόθητο μπιπ. Βέβαια, σε πολλές περιπτώσεις χτυπάει το μπιπ, αλλά δεν υπάρχει θησαυρός κάτω από την περιοχή που ψάχνουν. Είναι απάτες, είναι επιτίδιοι οι οποίοι διακινούν αυτές τις φήμες, διακινούν χάρτες ψεύτικους πλαστούς για να έχουν. Να βγουν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν τους πιστεύουν, πολλόπιστους και τους παραπλανούν. Γίνονται αυτά λοιπόν, πρέπει να, από ό,τι γνωρίζουν και από το διαδίκτυο αλλά και από την νομοθεσία, πρέπει να υπάρχουν σχετικές άδειες για να γίνει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε. Καλά είναι αυτό το κυνήγι και έχει και ενδιαφέρον. Μπορεί να το κάνεις και σαν σπορ και σαν αρρώστια κατά κάποιο τρόπο. Αλλά σύμφωνα με την νομοθεσία είναι παράνομη πράξη και διώκεται, είναι ποινικό αδίκημα. Εκτός εάν υπάρξει η προβλεπόμενη άδεια που οριοθετεί το χώρο που θα ελεχθεί και γίνεται παρουσία και των επίσημων αρχών αλλά και της ελληνικής αστυνομίας. Αλήθεια είναι αυτό και βέβαια θέλει τις σχετικές άδειες, θέλει να το ερευνήσουν οι σχετικοί υπάλληλοι για να δουν αν μπορούν να ελεχθεί άδεια για αυτές τις περιπτώσεις. Και έχουν ετηθεί πολλοί συνανθρωποί μας από άλλες περιοχές σχετικές άδειες από τις αρμόδιες αρχές και τους Δήμους και την Περιφέρεια για να δούνε αν βρίσκονται τελικά θησαυροί κάτω από εκεί που ψάχνουν. Θέλουν να ψάξουν μάλλον και τους υποδεικνύουν τα μηχανήματα, διότι τώρα η νέα τεχνολογία χρησιμοποιείται και σε αυτό πάρα πολύ έντονα. Παλιότερα ξέραμε ότι βασιζόταν σε φήμες, βασιζόταν σε πλαστούς χάρτες, βασιζόταν σε έγκυρους χάρτες, δεν ξέρουμε αν τελικά θα προκύψει κάποιος θησαυρός κάτω από αυτή την έρευνα. Πάντως είναι πολύ και έχουν ασχοληθεί και παραλλαντικά κανάλια από ό,τι έχω δει, έχουν ασχοληθεί και πολλά διαδικτυακές σελίδες με θησαυρούς και όποιος ψάξει στο διαδίκτυο μπορεί να βρει. Αλλά πάλι θέλει πολύ προσοχή, μπορεί να είναι απατεώνες, μπορεί να είναι επιτίδιοι που θέλουν να παραπλανήσουν κόσμο, αλλά βεβαίως χρειάζονται και σχετικές άδειες για να γίνουν οι σχετικές ανασκαφές και σχετικές έρευνες. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει, Κώστα, και στα δικαστήρια, στις αίθουσες της δικαιοσύνης το επόμενο χρονικό διάστημα, διότι πολλοί έχουν προσφύγει κιόλας, διότι έχουν πέσει θύμα απάτης, μεγάλα ποσά, αλλά βέβαια δεν ξέρω αν αφορούν τα δικαστήρια της περιοχής μας ή αφορούν τα δικαστήρια Αθηνών Θεσσαλονίκης. Πάντως από το ρεπορτάζ παλαιότερα είχαμε και με άδειες τέτοιες έρευνες οι οποίες επειδή παρακολούθησα και κυρίως στην περιοχή του Βερμίου, στις βουνοπλαγιές του Βερμίου, το αποτέλεσμα δεν ήταν θετικό, δεν βρέθηκε τίποτα και μάλιστα ξοδεύτηκαν χρήματα γιατί κουβαλήσαν και με σκαπτικά μηχανήματα προκειμένου να σκάψουν να βρουν τον περίφημο θησαυρό των ανταλτών. Να δούμε, να το παρακολουθούμε. Στην ιστορία, αν βρεθεί ο θησαυρός, κάποιοι γίνουν πλούσιοι που στο παρόν έπεσαν πολλά τζόκερ στην περιοχή. Ναι, εκεί ήταν η θεά τύχη που βοήθησε. Μιχάλη Αγραφιώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Αλλάζουμε θέμα εντελώς και κλίμα, κυρίες και κύριοι, δίνοντας συνέχεια στο δελτίο μας. Θα πάμε στην Καστοριά. Θα πάμε στην Καστοριά, στην Βασίλισσα, θα έλεγα, της Δυτικής Μακεδονίας. Το κόσμημα σε ό,τι αφορά τις αποδράσεις, τους φυσικούς τόπους και ομορφιές, αλλά και τα μνημεία που η ακριτική πόλη διαθέτει. Θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της εταιρείας Μακεδνός ΑΕ, τον κύριο Στυλιάδη Δημήτρη, τον οποίο ήδη βλέπουμε. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα, κύριε Μαυρίδη. Θέλω να ξεκινήσω τη συζήτησή μας ρωτώντας σας για αυτές τις ομορφιές της Καστοριάς που και την περίοδο που βρίσκουμε ευκαιρίες αποδράσεων, όπως είναι και το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου, είναι στη διάθεση των επισκεπτών.
Πράγματι η Καστοριά τίνει να γίνει ένας τουριστικός προορισμός. Η επισκεψιμότητα κάθε χρόνο είναι και καλύτερη και μεγαλύτερη. Η Καστοριά έχει πολλά φυσικά σημεία για να επισκεφθείς. Εγώ είμαι υπεύθυνος στα σημεία που διαχειρίζεται ο Δήμος, στις δομές που έχει ο Δήμος, στο σπήλαιο του Δράκου, στο Ενιδρίο, στο Λιμνίο Οικισμό και στο τουριστικό πλοιάριο. Αλλά βεβαίως η Καστοριά διαθέτει πάρα πολλές ομορφιές, έχει βυζαντινούς ναούς, έρχεται από το βάθος των αιώνων και πραγματικά μέρα με τη μέρα η επισκεψιμότητα μεγαλώνει και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Λιμναίος Οικισμός, σπήλαιο του Δράκου, βόλτα στη λίμνη με το πλοιάριο. Νομίζω ότι είναι ελκυστικά όλα αυτά. Θα είναι ανοιχτά το τριήμερο, μπορεί κανείς να τα επισκεφθεί. Ποιες ώρες λειτουργούν? Βεβαίως θα μπορεί να τα επισκεφθεί. Οι δομές μας θα είναι ανοιχτές από τις 10 μέχρι τις 6 όλες τις ημέρες και τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου. Θα είναι στην ουσία το τετραήμερο αυτό διαθέσιμα για το τουριστικό κοινό για να μπορέσει να επισκεφθεί και όχι μόνο για το τουριστικό κοινό και για τους πολίτες της Καστοριάς για να απολαύσουν αυτές τις μέρες ξεκούρασης. Υπάρχει κίνηση. Ευελπιστείτε ότι αυτό το τριήμερο θα αυξηθεί η κίνηση και εν ώψη και του χειμώνα. Είναι προορισμός το χειμώνα η Καστοριά? Βεβαίως είναι. Από τις πληροφορίες που έχουμε από το Σύνδεσμο Ξενοδόχων, ήδη η πληρότητα έχει ξεπεράσει το 97%. Πολύ δύσκολα βρίσκεις κλίνες για αυτές τις μέρες να επισκεφτείς την Καστοριά. Από εδώ και πέρα πράγματι η επισκεψιμότητα ανεβαίνει. Αποκορύφωμα είναι βέβαια τα Ρακουτσάρια. Φέτος έχουμε μπει στη διαδικασία να κάνουμε και ένα καινούριο βήμα, ένα θεματικό πάρκο χριστουγεννιάτικο, το οποίο θα βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. Θα μπορέσει να απασχολήσει τον κόσμο που θα έρθει, να περάσει ευχάριστα, να περάσει γιορτινά, για να φύγει από την Καστοριά με τις καλύτερες εντυπώσεις. Τώρα εγώ έχω κάνει ρεπορτάζ και με βοήθησε βέβαια και η Χρύσα Οικοσμίδου και μαθαίνω ότι ετοιμάζεται ωραία πράγματα για τα Χριστούγεννα στην Καστοριά. Βέβαια, φέτος είπαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, κάτι πιο οργανωμένο. Φέτος τον έλαβε η Μακεδονός. Τα παλιότερα χρόνια ό,τι είχε γίνει στις χριστουγεννιάτικες εορτές τα έκανε ο Δήμος Καστοριάς. Η Μακεδονός είναι μια ανώνυμη εταιρεία του Δήμου, νομικό πρόσωπο, η οποία διαχειρίζεται από εδώ και πέρα το κομμάτι αυτό, το τουριστικό. Για να καταλάβετε, είναι η ανάλογη εταιρεία. Όλοι οι Δήμοι που κάνουν τέτοιες εκδηλώσεις τα κάνουν μέσω των ανώνυμων εταιριών τους. Το ίδιο θα γίνει και στην Καστοριά. Θα κάνουμε ένα θεματικό πάρκο σε συνεργασία με τους Dream Workers. Αυτή είναι η εταιρεία η οποία έχει στήσει τα μεγαλύτερα και τα καλύτερα θεματικά πάρκα στην Ελλάδα. Το Μήλο των Ξωτικών, την Ονειρούπολη, το εργοστάσιο Σοκολάτας. Όλα αυτά αυτοί τα έχουν διαχειριστεί. Φέτος τους έχουμε στην Καστοριά. Γίναμε συνεργάτες. Μας δώσαν τα φώτα τους, την γνώση τους και ετοιμάζουμε κάτι πολύ καλό. Αυτό θα γίνει στην είσοδο της πόλης, εκεί στη λεωφόρο των Κύκνων. Έτσι, θα γίνει στο χώρο του Ενιδρίου και πίσω από το Ενιδρίο, που είναι το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, που είναι το πάρκινγκ που είναι το Δήμου. Εκεί θα στηθεί ένα θεματικό πάρκο, ένα παραμύθι, θα είναι ο Πινόκιο, ο αυθεντικός Πινόκιο, με όλα τα πνευματικά δικαιώματα από το πρωτότυπο παραμύθι από την Ιταλία, το οποίο θα είναι διαδραστικό, θα έχει παρουσία, θα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα ξεναγούν, θα διασκεδάζουν τους μικρούς μας φίλους και τους μεγάλους βέβαια, γιατί και μεγάλοι έχουμε ανάγκη από διασκέδαση. Και φαντάζομαι ότι θα είναι μια αξέχαστη εμπειρία για τα παιδιά. Παράλληλα θα λειτουργεί και η αγορά, θα λειτουργήσει και η Λούνα Πάρκ, όλα όσα πρέπει για να μπορέσουμε έτσι να καταλάβουμε το πνεύμα των εορτών στην καλύτερη του μορφή. Υπάρχει αντίτιμο στην επίσκεψη ή στην χρήση των παιχνιδιών? Κοιτάξτε, στην επίσκεψη, στο θεματικό πάρκο δεν υπάρχει κανένα εισιτήριο, όλα θα είναι δωρεάν. Εννοείται ότι επειδή θα είναι κάποιος επαγγελματίας που θα διαχειρίζει το Λούνα Πάρκ, το αντίτιμο θα είναι στην εταιρεία που θα έχει το Λούνα Πάρκ. Στο θεματικό πάρκο θα γίνει και μια στην έναρξη και μια μεγάλη συναυλία, η οποία δεν έχουμε ανακοινώσει ακόμα το όνομα. Είμαστε στις συζητήσεις αλλά θα είναι ένα όνομα πρωτοκλασάτο, αυτή είναι η διάθεσή μας, να είναι ανάλογο το θεματικό μας πάρκο. Εκεί μόνο θα έχει εισιτήριο. Το υπόλοιπο διάστημα, τις 35 μέρες σχεδόν που θα λειτουργεί το πάρκο, θα είναι όλα δωρεάν. Όποιος θέλει θα το επισκεφτεί. Τα έξοδά του θα είναι αυτά που θα χρειαστεί για το φαγητό και τα δώρα και ό,τι άλλο χρειαστεί. Αλλά όλα τα άλλα είναι δωρεάν υπό την αιγίδα της Μακεδονός. Έναρξη λειτουργίας αρχές Δεκεμβρίου,
Έχει έναρξη λειτουργία θα γίνει την 5η στις 5 Δεκεμβρίου. 5 Δεκεμβρίου θα, λοιπόν. Έτσι και θα λειτουργήσει έως τις 8 Ιανουαρίου που είναι και η τελευταία μέρα των καρναβαλιών. Όλο το γιορτινό διάστημα θα λειτουργεί. Το πρώτο διάστημα τις μέρες θα επισκεφτούν το πάρκο μας πολλά σχολεία. Ήδη υπάρχει μεγάλη ζήτηση από σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Πραγματικά φαίνεται ότι η προσπάθειά μας πιάνει τόπο. Αυτό που ετοιμάζουμε θα το απολαύσουν οι μικροί μας φίλοι από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Βέβαια έχουμε τηλεφωνήματα και από εκτός Δυτικής Μακεδονίας. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Νομίζω ότι ο κόσμος θέλει του κάτι διαφορετικό αυτό που προσφέρουμε και θα το δούμε και στην πράξη. Και το υπόλοιπο διάστημα, η Καστούρια έτσι κι αλλιώς στις γιορτές έχει πάρα πολύ τουρισμό, τα ραγκουτσάρια είναι η κορύφωση. Όλο αυτό το διάστημα θα μπορούν οι φίλοι που θα έρθουν εκτός Καστούριας να έχουν να πάνε τα παιδιά τους, να περάσουν όμορφα εκτός τις ώρες των καρναβαλιών, να μπορούν να απασχολούν και τα παιδιά τους και τις υπόλοιπες ώρες. Τώρα, αν ήταν ολοκληρωμένο και η σύραγγα της κλεισούρας, θα ερχόμουν πολύ πιο ευκολότερα από την Πτολεμαϊδα, αλλά σίγουρα και με τον κύκλο από την Εγνατία και την Νεάπολη, νομίζω ότι κανείς μπορεί εύκολα να έχει πρόσβαση στην Καστοριά και να το ευχαριστηθεί. Βεβαίως, είμαστε πολύ κοντά. Εντάξει, είμαστε όμορφοι νομοί. Όπως και να έχει, θα σας περιμένουμε να δείτε αυτά που ετοιμάζουμε. Πιστεύουμε ότι θα είναι κάτι αξιόλογο και να περάσετε όμορφα. Περιμένουμε και όλους τους φίλους που μας ακούνε στην Καστοριά. Η Καστοριά προσφέρεται έτσι κι αλλιώς σαν απόδραση. Αυτό που είπατε από την αρχή είναι ένας προορισμός ο οποίος έχει πολλές ομορφιές για να επισκεφθείς. Μία ακόμα ομορφιά θα είναι και το θεματικό μας πάρκο, το οποίο περιμένουμε να το δείτε. Οικονομικά πώς θα σταθεί αυτό, κύριε Στυλιάδη? Οικονομικά, κοιτάξτε να δείτε. Σε ό,τι αφορά την εταιρεία και κάθε επέκταση στο Δήμο. Κοιτάξτε να δείτε, η εταιρεία είναι ανώνυμη εταιρεία. Οπότε η ανώνυμη εταιρεία στόχο έχει, επειδή κλείνει και με ισολογισμό, δεν είναι σαν το Δήμο ο οποίος έχει το budget, το εορταστικό, το οποίο θα το κινήσει ανάλογα τις δραστηριότητες που θα κάνει. Μακεδονός πρέπει να κλείσει με θετικό πρόσημο σαν εταιρεία. Τα έσοδα που περιμένουμε είναι από το ενοικίαση, από τους οικίσκους που θα νοικιάσουμε, γιατί και εκεί υπάρχει πολλή ζήτηση, οι επαγγελματίες ενδιαφέρονται οι επαγγελματίες. Αυτό, θα υπάρχει λοιπόν ένας χώρος με τοπικά προϊόντα, με τοπικούς επιχειρηματίες που θα μπορούν να βρίσκονται μέσα στο θεματικό πάρκο. Δεν θα είναι εξ ολοκλήρου από την εταιρεία που θα συνεργαστεί με την Μακεδνός. Κοιτάξτε, η εταιρεία, η Dreamworkers, θα αναλάβει το κομμάτι το θεματικό. Από εκεί και πέρα η διαχείριση του πάρκου θα γίνει από την εταιρεία, από τη Μακεδνός. Τα έσοδά μας θα υπάρχουν οικίες οι οποίοι θα έχουν το φαγητό, θα έχουν δώρα, ό,τι πρέπει να έχει μέσα ένα θεματικό πάρκο θα προσφέρεται από τους επαγγελματίες που θα δραστηριοποιηθούν. Υπάρχει ενδιαφέρον και εκτός νομού από επιχειρηματίες, όχι μόνο επιχειρηματίες της Καστοριάς. Θα υπάρχουν και καντίνες, γιατί για να είναι ευχάριστη διαμονή κάποιου θα πρέπει και να φάει, θα πρέπει και να πιει, να πάρει και το δώρο του. Όλα αυτά θα τα προσφέρει το θεματικό μας πάρκο και βέβαια θα είναι και το Λούνα Πάρκ. Έσοδα θα περιμένουμε και από εκεί, από τον επαγγελματία που θα μισθώσει το χώρο για να προσφέρει τα μηχανήματα, τα πιστοποιημένα μηχανήματα στο κοινό. Πάντα με ασφάλεια, γιατί το τελευταίο διάστημα γίνει πολύ κουβέντα με τα Λούνα Πάρκ. Αλλά εντάξει, πιστεύω και οι επαγγελματίες αυτοί τιμούν το χώρο τους. Τώρα, αν υπήρξε ένας κακός επαγγελματίας, δεν σημαίνει ότι όλοι είναι κακοί. Και με τις ανάλογες πιστοποιήσεις και τον ανάλογο έλεγχο από εμάς, από την τεχνική υπηρεσία, θα προσφέρουμε αυτό που πρέπει στα παιδιά μας. Ναι, τώρα χαριτολογώντας, ο Πινόκιο έχει ταυτιστεί με το ψέμα. Ελπίζω να μην στέλνετε μήνυμα μέσα από αυτόν τον ήρωα και το θεματικό πάρκο. Ο Πινόκιο πραγματικά είναι ένα παραμύθι πολύ αξιόλογο. Να σας πω την αλήθεια, δεν το γνώριζα, αλλά τώρα που έχω ασχοληθεί, είναι το δεύτερο βιβλίο, η δεύτερη ιστορία που έχει μεταφραστεί σε περισσότερες χώρες του κόσμου μετά τη Βίβλο. Δεν το γνώριζα αυτό, τώρα το έμαθα κι εγώ. Είναι ένα παραμύθι παγκόσμιο, το οποίο θα το παρουσιάσουμε στην καλύτερη του εκδοχή και τα παιδιά πραγματικά θα το ευχαριστηθούν και θα ταυτιστούν με αυτό. Σε αυτό είμαι σίγουρος, επειδή έχω μιλήσει με τους ανθρώπους που το γνωρίζουν. Θα δουν τον Πινόκιο στην καλύτερη εκδοχή και θα το ευχαριστούν πραγματικά. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ. Σας περιμένουμε στην Καστοριά. Με τα χαράς. Και θα σας προτρέψουμε να έρθετε να απολαύσετε την πόλη μας. Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις.
Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας. Θα πάμε σε μια ενδιαφέρουσα παράσταση, πρωτότυπη, τουλάχιστον έτσι είναι το άκουσμα, Σέρα, η ψυχή του πόντου. Παράσταση η οποία θα ανέβει στο πνευματικό κέντρο της Πτολεμαΐδας την Πέμπτη, αλλά και την Παρασκευή. Θα συνομιλήσουμε με την πρωταγωνίστρια της παράστασης και δημιουργό, θα έλεγα, την κυρία Χρύσα Παπά, την οποία έχουμε στο τηλέφωνο. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ για τη συνομιλία. Θα μας δώσετε το στίγμα της παράστασης, πώς αυτή δημιουργήθηκε. Ναι, να σας πω πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω αν άκουσα καλά. Στην Πτολεμαΐδα παίζουμε το Σάββατο στις 26 και στην Κοζάνη την Κυριακή στις 27. Ωραία. Γιατί έγινε κάποια στιγμή ένα μπερδέμα με τα δελτία τύπου, ενδεχομένως να έχετε δει κάτι έτσι. Άρα, το Σάββατο λοιπόν στο πνευματικό κέντρο της Πτολεμαΐδας και την Κυριακή 27 Οκτωβρίου στην Κοζάνη. Ωραία. Θα πω ότι είναι δεύτερη φορά που ερχόμαστε. Τι εννοώ, ότι είχαμε έρθει και το Μάιο με την ίδια παράσταση, μέσα του Μάη, τώρα που μας πέρασε. Και είμαι πολύ χαρούμενη που ξαναερχόμαστε σε αυτά τα μέρη. Εγώ τα αγαπώ πάρα πολύ. Έχω και πολλούς φίλους μου εκεί και στην Πτολεμαΐδα και στην Κοζάνη. Πρόκειται λοιπόν για την παράσταση Σέρα, η ψυχή του πόντου, του Γιάννη Καλπούζου, που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημά του. Και είναι μια ερωτική και οικογενειακή ιστορία που ξεκινάει το 1915, ολοκληρώνεται το 1962. Εγώ παρουσιάζομαι στη σκηνή, είναι μονόλογος, αυτό είναι σημαντικό να πούμε. Παρουσιάζομαι στη σκηνή ως η Λεμονιά, η κόρη του πατέρα της ιστορίας, για να αφηγηθώ την ιστορία του πατέρα μου. Σε αυτή την μια μισή ώρα που διαρκεί η παράσταση, υποδίωμαι μέσα 12 διαφορετικούς ρόλους. Και αυτό που την πραγματικότητα βλέπουμε είναι πως οι ζωές των ανθρώπων που αγαπιούνται, ερωτεύονται, ζουν την καθημερινότητα, όπως όλοι μας. Αυτά δεν αλλάζουν στις εποχές των ετών. Αυτό που αλλάζει και είναι πολύ σημαντικό όμως, επηρεάζονται οι ζωές τους απολύτως και δεν γίνεται αλλιώς, από τα τόσο σημαντικά ιστορικά γεγονότα που διαδραματίζονται τότε, που τι είναι αυτά, είναι η σφαγή των Αρμενίων, είναι η γενοκτονία των Ποντίων και είναι αργότερα τα βασανιστήρια των Ποντίων στη Σοβιετική Ένωση. Ουσιαστικά μέσα από αυτή την ερωτική κατά τα άλλα ιστορία μπορεί κανείς να δει και την ιστορική διαδρομή της προσφυγιάς των Ελλήνων της Ανατολής, του Πόντου. Οι παραστάσεις αυτές κάνουν ταξίδι στην Ελλάδα και θα βρεθούν και στην περιοχή μας. Ακριβώς. Είναι η τρίτη μας χρονιά φέτος και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Τα προηγούμενα δύο χρόνια η βάση ήταν κυρίως στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και πολύ λίγες πόλεις όσο προλαβαίναμε από χρόνο. Και φέτος έχει ξεκινήσει η παράσταση την πανελλαδική της περιοδία και την ευρωπαϊκή περιοδία, γιατί ξεκινήσαμε λίγο να πηγαίνουμε, τώρα θα ξεκινήσουμε στο Νοέμβριο δηλαδή, να ταξιδεύουμε την παράσταση και εκτός συνόρων. Και είναι σπουδαίο για εμάς να πάμε να πούμε αυτή τόσο σπουδαία και τρυφερή και σκληρή βεβαίως ιστορία σε όλο τον κόσμο. Καταλαβαίνω ότι τα μηνύματα έχουν να κάνουν με πόνο, με δράμα, με μια ιστορία θλίψης. Αυτό είναι μια ιστορία που γιορτάζει το μεγαλείο της ζωής μέσα από το δρόμο. Αυτό έτσι λέω πάντα γιατί μου αρέσει και με εκφράζει απολύτως. Μια ιστορία λοιπόν που γιορτάζει το μεγαλείο της ζωής μέσα από το δρόμο της ανθρωπιάς και της επανθρωπιάς και το μεγαλείο της συγχώρεσης επίσης. Είναι ένα έργο που είναι γεμάτο και συγκίνηση και τρυφερότητα και έρωτα και αγάπη και όλη αυτή τη γλύκα της ζωής και παράλληλα ή ταυτόχρονα, δυστυχώς, και πολύ πόνο και εξορία και πόλεμο είναι όλα μαζί με μια πάρα πολύ ωραία κάθαρση που έρχεται στο τέλος. Είναι όλο, είναι όχι απ' όλα, έχει και πολύ γέλιο και πολύ κλάμα. Ναι, είναι συστατικά άλλωστε της ζωής. Αναπόφευκτα. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Καλή επιτυχία στην παράσταση. Εγώ ευχαριστώ. Θα σας περιμένω με μεγάλη χαρά και ευχαριστώ και την Πτολεμαΐδα και την Κοζάνη για την τιμή. Ευχαριστώ πολύ από καρδιάς. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Υπάρχει κάτι που δεν μπορείς να κάνεις στον κήπο? Ξεκίνα σήμερα την ανανέωση και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στην Τεχνοπετών. Ηλεκτρική χλωκοπτική μηχανή FF Group από 121 μόνο 98 ευρώ. Θαμνοκοπτικό βενζίνης FF Group από 189 μόνο 138 ευρώ. Τηλεσκοπικό κονταροπρίωνο και ψαλίδι μπορντούρας μπαταρίας Total μόνο 176,40. Ξυλοκοπτικό μπαταρίας Makita μόνο 230,50. Για την ολοκληρωμένη περιποίηση στον κήπο βρες όλα όσα χρειάζεσαι στην Τεχνοπετών. Τον αγιασμό και την έναξη των τμήματων του Συλλόγου πραγματοποίησε ο Σύλλογος Ιεροψαλτών της ΕΟΡΔΕΑΣ.
ο Σύλλογος εδρεύει στο Επισκοπείο και λειτουργεί δύο φορές την εβδομάδα, πραγματοποιώντας μαθήματα βυζαντινής μουσικής σε νέους, αλλά και όσους θέλουν να μάθουν τα μυστικά του ψαλτηρίου της βυζαντινής μουσικής. Με πρώτον εξάρχοντα, τον άρχοντα, τον αγαπηδόμαστε, τον σεβαστό μας, Σωτήριο Αρβανίτη. Συγκινούμε, εγώ ήμουν 13 χρονών, πρώτη γυμνασίου, φανταστείτε στην Τιζάνη, και στην πίσω μεριά από το ψαλτή το δεξιό, και έκανα έτσι, παιδιά, 13 χρονών, και εκεί, παραδίπλα, ήταν ένας στρατιώτης.
και τον δίνει ο Γούμερος να ψάρει. Ήταν σωτής. 1964. Ήταν μόνο σωτήρια. Περάσαν 60 χρόνια. Ωρε μάνα. 60, είδατε. 64, 24, 60 χρόνια. Τον ήταν στρατιώτης. Και έψε ένα νέο στρατιώτη. Μπορεί, παιδί μου, τι είναι αυτό. Και είναι αυτός. 60 χρόνια. Κλαίζει, οξάζει, ομορφαίνει τα ψαφίρια της Χωζάνης, του Λίγου Σαντίνου και όπου βέβαια βρίσκεται και τον Πασχαλούν. Χαίρομαστε πάρα πολύ, αγαπητέ αδερφέ, πάρα πολύ, που τα παιδιά τόσο τιμήσανε. Λέω τον δικαιωτικό μας Τρίφωνα, πόσα χρόνια Τρίφωνα στην Αγία Τριάδα? 50 ή 51. 49. Κάτσε να συμπληρώσει τα 50. Είμαι στα 50 στην Δεδεμαρία. Ήρεμε, αυτό πες κατευθείαν. Εγώ από τα 20 χρόνια μέχρι τα 80. Παπάδες έχουμε. Έτσι και έτσι. Να έχουμε παπάδες, ιερείς. Μεγάλη υπόθεση, αδελφοί μου. Να έχουμε ψάλτες. Ναι, μεγάλη υπόθεση και αυτό. Να έχεις έναν απαντάει στον ιερέα. Άντε, έχουν παπά. Πού να δεις ψάρτη. Ψάρτη να δεις. Μεγάλη υπόθεση. Θα τα λέμε όλα. Λοιπόν, εύχομαι να έχετε υγεία. Υγεία. Τα λαρίνια σας, τα καρδιά σας, τα πνευμόνια σας. Τα πνευμόνια μας εδώ, ξέρω σου δύο τώρα εδώ. Εμένα εγώ έχω ένα σφάκτο εδώ, δεξιά. Λοιπόν, να έχετε υγεία, να έχετε καρδιά, να έχετε τεχνόνια, λογισμό καλό να έχουν, καθαρό. Αυτά που ξέρουμε να τα λέει, όχι από εδώ και έξω, αλλά από εδώ και μέσα και από εδώ, λογισμός, καρδιά, ψατάδες. Αυτό δεν γίνεται, από εδώ. Από εδώ και έξω, από εδώ και έξω. Και νοή, και καρδία, και όλα τα καλά που έδωσε ο Κύριος μας. Τις ευθέσεις πρέπει ένεσης. Τις ευθέσεις πρέπει ένεσης. Δηλαδή στους ευθύς ταιριάζει να ψάλλουν. Και το ξέρετε μας γραπώνει και εμάς, κοπάδες, ψαλτάζει κοπάδες, είμαστε κοντά κοντά, σύνορο είμαστε, στην εκκλησία. Λοιπόν, τις ευθέσεις, και λέει ο Μέγας Βασίλειος, τι σημαίνει αυτό εδώ, δεν γίνεται λέει να πάρεις ένα στραβοτσάκνο και να το βάλεις σε ένα χάρακα. Το φέρνεις το χάρακα αυτό είναι έτσι ρε παιδί μου, τι να κάνεις γραμμή, είσαι με το τσάκνο αυτό που είναι στραβοτσάκνο. Όχι, δεν γίνεται. Να είναι ίσιος, ευθύς, αυτός που ψέλνει γέννησης και δεν ταιριάζει στον αμαρτωλό λέει ένα. Τα ρήματά μου λέει, τι λέει να βάζεις τα ρήματά μου στη διαστόματό σου, λέει. Και τη διαθήκη μου διαστόματό σου, τι, πού είστε, ποιος ψαλμός είναι, 49, 49. Και αν διαβάσεις τη λέει ο Μέγας Χρυσόστομος, πω, λέει, σήκωτε να φύγουμε. Σήκωτε να φύγουμε. Ναι, πώς πες τα λόγια μου λέει εσύ με το στόμα σου. Είναι και για τους παπάδες, αλλά και για τους ψαρτάδες. Μεγάλη, σας εύχομαι να είστε καλά. Καλή χρονιά, ευλογημένη. Παιδιά καινούργια να έχετε. Να έχετε. Και να είναι γεμάτα τα ψαρτήρια της εορδέας μας. Κάποτε έψηνε ένας. Όχι, έδωσε. Δύο, τρεις, τέσσερα. Που δίπλα παιδιά, ναι. Μαθητέ, άλλα. Η διαδοχή. Μεγάλη υπόθεση σε αυτήν την διαδοχή. Και στα ψαρτήρια και στις Αγίες Τράπεζες, τις οπάδες, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και αυτή εδώ. Λοιπόν, ξανά έχουμε καλή χρονιά, μην πω καλά. Αγαπητοί ιεροψάλτες, αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες του Συλλόγου Ιεροψαλτών, Εορδέας, τελέσαμε τον καθιερωμένο αγιασμό για να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή σχολική χρονιά, παύλα εκπαιδευτική χρονιά. Και φέτος θα λειτουργήσουν τα μαθήματα εκμάθησης της εκκλησιαστικής μας μουσικής και το πρακτικό που θα το κάνει ο κύριος Σταύρος και το τυπικό που θα το κάνει ο κύριος Σομιάδης. Βυζαντινής μουσικής των αρχαρίων θα το κάνω εγώ
και των προχωρημένων θα το κάνει ο κύριος Ματθαίου. Το πρόγραμμα έχει αναρτηθεί, να σας το δώσω και σε φωτοτυπίες. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου, κάθε δύο χρόνια γίνονται εκλογές. Το Διοικητικό Συμβούλιο το σημερινό έχει κλείσει τα δύο χρόνια, επομένως θα πρέπει να γίνουν εκλογές. Θα πω δύο πράγματα σαν εκλογοαπολογιστική αναφορά για αυτά τα δύο χρόνια που περάσανε. Στο Σύλλογο αυτά τα δύο χρόνια δώσαμε βάση στα μαθήματα περισσότερο και όχι στις συναυλίες. Λειτουργήσαν στο Σύλλογο τα τμήματα εκμάθησης της εκκλησιαστικής μας μουσικής με μια καλή συμμετοχή. Συμμετείχαμε στις πανηγύρεις σχεδόν σε όλων των χωριών και των ενωριών της πόλεως. Πραγματοποιήσαμε κάποιες ακολουθίες στην Τριθέκτη, στα Γρεβενά και στην Αγία Σκέπη του Λεμπαϊδος, καθώς συμμετείχαμε και στη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Βαρβωτίου Οδείου στον Άγιο Στέφανο. Ήταν δική μας επιλογή συνειδητή που δεν θέλαμε να κάνουμε εκδηλώσεις. Θέλαμε να δώσουμε βαρύτητα στα αναλόγια, στις πανηγύρεις των ναών και στα μαθήματα. Ήταν δηλαδή επιλογή μας να μην κάνουμε συναυλίες. Για τα οικονομικά του Συλλόγου, όταν παραλάβαμε πριν δύο χρόνια, όπως ξέρει και ο κύριος Βαγγέλης, παραλάβαμε μηδέν. Δεν υπήρχε ούτε ένα ευρώ στο ταμείο. Με τη δήλωση του 2023, που θα σας τη μοιράσουν τώρα τα παιδιά, έχουμε ένα απόθεμα 1.751 ευρώ και με έξοδα 500 ευρώ. Δηλαδή είχαμε με τις συνδρομές και με τις πανηγύρεις των ναών είχαμε περίπου 2.250 ευρώ. Κάναμε κάποιες αγορές όπως τα αναλόγια, το φωτοτυπικό και κάποια άλλα πράγματα. Επομένως αυτή τη στιγμή με την δήλωση του 2023 επαναλαμβάνω ότι στο ταμείο υπάρχουν 1.751 ευρώ με όλα τα παραστατικά, με τις αποδείξεις και τα τιμολόγια. Και λίγο πριν να σας αποχαιρετήσουμε, θα πάμε στον σκοπευτικό όμιλο της Κοζάνης, όπου πραγματοποιήθηκαν αγώνες πρωταθλήματος με τη συμμετοχή πολλών αθλητών από την ευρύτερη περιοχή. Standby. Ξεκινάμε με την κατηγορία production, overall. Πρώτος Εφρεμίδης Χαράλαμπος, δεύτερος Αρτιμόπουλος και τρίτος Αρτιμόπουλος Χαράλαμπος. Δεύτερος και τρίτος ο Τσαβαξίδης Χαράλαμπος. Με τις παρηγραφίες είναι μόνο. Μάστορας Αθανάσιος. Έλα, δεύτερος. Και τρίτος Βαγιώτης Αθανάσιος. Λέει ότι έχουμε μόνο μία βαρτάκα η οποία θα πάρει το τρίτο μετάλλιο εδώ. Η Αναστασία Βαρτάσκα. Σήμερα ήταν δύσκολος ο αγώνας, λίγο να το δυσκολέψουμε λίγο γιατί και προπόνηση είναι καλό για τις προπονήσεις σας. Λίγο δύσκολα για να πάτε και αλλού, να πάτε να σταθείτε λίγο, να δείτε, να πορτυρευτείτε, να πάρετε εμπειρίες. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash. Πολλές ευχές για καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε όλοι καλά.